Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, ίδια. Ολόκληρη ελληνοφρένεια, δηλαδή. Ωραία. Είναι ολόκληρη ελληνοφρένεια στο πιάτο σας που λέμε. Πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα και τα σόκιν. Να πείτε του Γεωργιάδη, επειδή δεν ξέρει από πού να το μετρήσει. Οι δείκτες λένε ότι όπου και να το μετρήσεις, από ποια πλευρά και το μετρήσεις. Η λάπα είναι καλύτερα. Στο χωριό μου λένε τη σκοτή τη ψωλή, οι τρίχε τη στέλνε. Από όπου και να τη μετρήσει, το ίδιο μεγάλη θα είναι για το λαό και την ακρίβεια και όλα αυτά που βιώνουμε. Όχι, θα μπορούσε να το πει και για αυτού μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά η μίζα, α πούμε. Η ρεμούλα. Η μάσα. Η ρεμούλα. Καλά, καθένα το τι θέλει παίρνει μεγάλο. Εμεί χωρί να το θέλουμε παίρνουμε αυτό το μεγάλο. Την ακρίβεια και όπω μεταφράζεται. Γι' αυτού παίρνουν τα γνωστά, όπω λε κατά το τραπέζι. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικού κολοσσού, θα το κάνουμε. Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάνετε λίγο υπομονή και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Γεια σας. Γεια. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννη. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, είμαι CEO σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική. Τι λες. Ναι, και εδώ και μια εβδομάδα δεν έχουμε να φάμε. Στην πολυεθνική. Μπορείτε να μεσολαβήσετε, να μιλήσετε κύριε στην κυβέρνηση, τον κύριο Μητσοτάκη, κάτι να κάνει. Τραβάμε μεγάλο κουπί. Ναι, τραβήξτε λίγο ακόμα. Τι να του πω τώρα. Αν πάρει μπρος και του γυρίσει το μάτι με τις πολυεθνικές. Κυρία μου, να μας βοηθήσετε. Δεν έχουμε να φάμε, σας λέω. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή. Λυπάμαι να μην ήσταν πολυεθνική. Ω, άμα του γυρίσει του Μητσοτάκη με τις πολυεθνικές, δεν τον μαζεύεις μετά. Και εμείς θα κάνουμε δηλαδή. Ούτε νερό δεν έχουμε σε λίγο, δεν θα έχουμε. Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα. Εσείς θα έχετε καλά από ό,τι ξέρω με αυτούς. Ρε, παιδί μου, εμείς θα έχουμε καλά, αλλά επειδή δεν είμαστε πολυεθνικές, τα έχουμε καλά. Εσείς που είστε πολυεθνικές. Τα παιδιά μου, κύριε Μπαρμπαγιάννη, αυτό. Τα παιδιά μου να το πείτε. Που δεν έχουν. Τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λυπάμαι πολύ. Δεν είστε πολυεθνικοί. Έχει κηρύξει πόλεμο. Λυπάμαι. Αν είναι δυνατόν να πιστέψω αυτό που ακούω, ότι η Χαμάς ιδρύθηκε από τη CIA και τη Μοσάντο και είναι η Ισραηλινή οργάνωση. Αν είναι δυνατόν να το πιστέψω. Ρε παιδί μου, και εγώ από τα σύννεφα πέφτω. Ναι, και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Δηλαδή θα προέκυψε απ' έξω ότι οι Ισραηλινοί είναι καθάρματα. Όχι, δεν θέλω να το πιστέψω. Κοίταξε, ο λαός του Ισραήλ έκανε διαδηλώσεις στην Αμερική, γιατί πάντα ο λαός το πληρώνει χωρίς να φταίει, ότι είπαν ότι γιατί κάνει αυτά το Ισραήλ στο όνομα του εβραϊκού λαού. Καλά, προφανώς δεν μιλάμε για το λαό του Ισραήλ, τα λαμόγια του Ισραήλ μιλάμε. Μιλάμε λοιπόν για την εξουσία, για την κυβέρνηση, η οποία ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά και εγώ. Και ξέρουμε και με ποιου διαπλέκεται, όχι απλά ποιοι είναι. Καλά, διαπλέκεται, άσε με ποιου διαπλέκεται. Το θέμα είναι ότι διαπλέκεται με πάρα πολλού, φίλε. Και έχουν οργανώσει το παιχνίδι έτσι, που είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει δηλαδή να πάρει την απόφαση και να μην υπολογίσει τι απώλειε που θα έχει. Γιατί όταν ακού κάποιον και το ρωτά, είσαι πρόθυμο να κάνει αγώνα και σου λέει τι θα χάσω, αυτό δεν είναι για αγώνα. Θα τα χάσει όλα, ρε φίλε. Θα τα χάσει όλα και θα ξεκινήσει από το μηδέν. Λέγεται. Γεια σου τσολιά μου. Γεια μου. Τι κάνεις. Γεια μου τσολιά μου. Γεια σου τσολιά μου. Πάρε τη βόλτα σου και έλα κοντά μου. Α, συγγνώμη. Καλά, καλά. Λοιπόν, όσον αφορά αυτή τη διαχείριση των κρίσεων από την αστυνομία, από τα σώματα ασφαλείας, εγώ δεν ξέρω τι κάνουν και οι πυροσβεστικάροι, ας πούμε, σεμινάρια για διαχείριση κρίσεων. Και κάποια στιγμή δούλευα σε ένα χώρο που είχα επαφή με πυροσβεστικά. Όπα. Βρήκα κάποιες σημειώσεις. Αυτό το είχα μια επαφή με πυροσβεστικάριους. Ναι, κατάλαβα. Τι ήσουν, η κολόνα. Όχι, όχι. Α. Απλά βρήκα μέσα σε προσωπικά αντικείμενα κάτι σημειώσεις από σεμινάρια που έλεγε: όταν ερχόμαστε σε επαφή με δημοσιογράφους, αποφεύγουμε με κάθε τρόπο να απαντήσουμε σαφώς. Δεν δίνουμε ποτέ το λόγο στον πιο επίμονο δημοσιογράφο. Τέτοια πραγματάκια, ωραία. Αυτά σου πυροσβέστες τώρα. Ναι. Φαντάσου στους μπάτσους τι γίνεται. Ναι. Καλά, ηρέμησε και εσύ, εντάξει, ήρεμα. Σαν τον Γαλιακμάνη και εσύ που είχε δει ένα tweet. Λέει κάποιος κάνει ένα tweet και λέει: σύντροφοι χτυπήσανε συντρόφισσα στο κεφάλι. Ναι. Και τώρα τι κάνουμε, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε να φανεί ότι χτύπησαν μπάτσι. Αυτό εγώ μου το δώσανε πάνω από την ασφάλεια. Ναι. Καλά, ηρέμησε. Όχι, όχι, είχα ταραχτεί πάρα πολύ. Άμα, ναι, λίγο να σου κάνουν τα χτύπη, να σου περάσει. Έλα, Αποστολή μου. Έλα, μου. Τι γίνεται. Καλά. Να σου πω, ρε, εσείς θα πείτε για την πορεία που έγινε χτες στην πρεσβεία του Ισραήλ. Δεν το έχει πει κανένας. Είναι λες και δεν έγινε. Δεν τα λέμε αυτά. Άμα δεν το είπαν τα κανάλια, δεν έγινε. Μόνο εσείς μπορεί, βαλά. Δεν υπάρχει. Είναι λες και δεν έχει γίνει. Ξέρω εγώ 200.000 κόσμου. Πόσο είχε, δεν ξέρω. Δεν τους μέτρησα κιόλα. Αλλά ήταν συγκλονιστική η πορεία που έγινε χτες. Ήταν εκπληκτική. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Εγώ δεν θυμάμαι πάλι να έχω τόσο πολύ κόσμο. Με παλμό, με τα πάντα. Και είναι λες και δεν έγινε. Είναι λες και δεν υπήρξε. Καλά, θα το πούμε εμείς, αλλά με σου λέω, δε. Άμα δεν το είπαν τα mainstream κανάλια, εγώ το αμφισβητώ. Αλλά υπάρχει βιντεάκι. Το έχω δει στο YouTube. Άρα πρέπει να έγινε. Λες, αν έχεις βίντεο, εντάξει, το συζητάμε. Έλα, μάνα μου, έλα, μάνα μου. Έλα, τι γίνεται. Τι να γίνει.
γίνεται, να γίνει. Να σου πω, θα συμφωνήσω φυσικά με αυτά που έλεγε και τα λέμε χρόνια αυτά που έλεγε ο Δήμιος πριν καιρό, το ότι είμαστε η μοναδική χώρα, νομίζω ήσουν και εσύ μαζί του, που γιορτάζουμε την έναρξη ενός απελευθερωτικού αγώνα ή ενός πολέμου και ποτέ την απελευθέρωση. Γιατί, γιατί απελευθέρωση τσούζει, μάνα μου. Προφανώς τσούζει, γιατί ξέρουμε από ποιους ήρθε. Άστο. Όχι μόνο από ποιους ήρθε, και τι ακούγεται. Ναι. Όταν αθρώα βγήκε ο ελληνικός λαός 12 Οκτωβρίου του 1945 για να γιορτάσει την απελευθέρωση, ακούγονταν αυτά τα παλιοκουμούνια, ο ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ. Οπότε γιατί να τους βάλουνε. Συν το άλλο, επειδή σου είπα την άλλη φορά είμαι ανιστόρητος, δεν έχω διαβάσει τα κατάλληλα βιβλία του συστήματος, καλά θα είναι να πούνε όλα αυτά τα φασισταριά και τα δεξιά αποβράσματα, όχι δεξιά φιλελεύθερα ή φιλελέ της Νέας Δημοκρατίας, η ουρά τους εννοώ. Τα φασισταριά η ουρά τους. Λοιπόν, να διαβάσουνε ποια μου νόπανα του κερατά ήταν συνεργάτες των Γερμανών με ονόματα. Π.χ. Ράλης, π.χ. όσοι κάνανε τάγματα ασφαλιτών, τάγματα ασφαλίτες, τα τάγματα που είχαν, ποιοι τους αθωώσανε μετά, κάτι που στα χαράδες βασιλιάδες ή ο Παπαδόπουλος της Χούντας, άλλοι γίνανε και διοικητές Εθνικής Τράπεζας με ονόματα και διευθύνσεις, πάνω μου. Και θα το ξαναπώ για να κλείσω. Ποτέ κομμουνιστής ή άνθρωπος αριστερών πεπιθήσεων, όχι του ΣΥΡΙΖΑ αριστερών, εν παρεκτηγητώ, δεν είναι στην πορεία της ελληνικής ιστορίας, δεν υπήρξε προδότης κανένα κούστη που μας είχε εδώ κατοχή ή ήταν εχθρός του κράτους. Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις? Έλα, τι κάνεις, καλά. Καλά, έχω πολύ καιρό να σε πάρω. Καλά, έτσι είπαμε. Ναι, σε παίρνω για δύο λόγους. Πρώτον, να σου πω για τον Κασελάκη που λέτε συνέχεια. Γιατί σας κάνει εντύπωση? Πόσοι πρώην κνήτες είναι στη Νέα Δημοκρατία? Δεν μπορεί ένας δεξιός δηλαδή να λάβει αριστερό, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών κόμμα. Εσύ ξέρεις πολλούς πρώην κνήτες στη Νέα Δημοκρατία? Ο Θοδωρικάκος δεν ήταν κνήτης? Ναι, ναι, ξέρεις πολλούς. Υπάρχουν αρκετοί. Α, υπάρχουν. Βλέπω τεκμηριωμένος είσαι, μάλιστα. Πρώην κνήτες ενώ όταν ήταν σε παιδική ηλικία. Α, μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα, κατάλαβα. Τέλος πάντων. Το πιάσα πάντως, το πιάσα. Εντάξει, όλα καλά. I got your point, να πούμε που λέω στα κασελακικά. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Κανένα point. Δεν έχω ούτε μία σχέση ούτε είχα ποτέ με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μόνο με το ΚΚΕ, με κανένα άλλο κόμμα. Πα. Ναι. Ούτε καν με τη ζωή την Κωνσταντοπούλου που είναι του Αντάρτικου. Στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση είναι η πλεύση ελευθερίας. Σε εμάς απαντάει η κυβέρνηση, με εμάς βρίσκει ζόρια. Σιγά τα αίματα, καλέ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σου πω και κάτι σοβαρό. Έχετε πολλά χαιρετίσματα από την Μπάμπο. Εσύ που το ξέρεις. Γιος της είμαι. Ο γιος της Μπάμπος είναι τόσο καιρό. Ναι, ναι, ναι. Κάεσαι μαλάκας. Δεν το έλεγα. Εντάξει. Γιατί θα μου κολλήσει το όνομα ο γιος Μπάμπο. Βρε γιο της Μπάμπος. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα σου κολλήσω, αλλά πες μου λίγο, ναι, τι συμβαίνει με την Μπάμπου. Κοίτα, εντάξει, έχει άνοια, δεν μπορεί να μιλήσει πολύ καλά, δηλαδή ξέρεις, χάνει λέξεις και τέτοια. Πώς ακούει όμως παρόλα αυτά. Πόσο χρόνο είναι η Μπάμπου? Είναι 93. Και να σου πω λίγο, και πού μας έστειλε χαιρετίσματα αφού έχει άνοια, μας κοροϊδεύεις? Σας ακούει όμως. Και γιατί μας έστειλε χαιρετίσματα αφού έχει άνοια, δεν ξέρει ποιοι είμαστε, θυμάται τη σχέση μας? Θυμάται κάποια πράγματα όταν είμαι εγώ μαζί της και το ακούμε μαζί. Σας έχει ιδιαίτερη αγάπη, το ξέρεις τώρα. Το ξέρω, το ξέρω. Μα η ανησυχία μου είναι άμα ήταν καλά. Άμα είναι καλά, εντάξει. Ναι, εντάξει. Όσο καλά, μπορεί. Όσο μπορεί, πραγματικά. Εντάξει, θα σου ξαναπώ νέα. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.